Public School. Βρισκόμαστε στην συνολική θεώρηση και θα δούμε την πρώτη ερώτηση στη σελίδα 92 του βιβλίου μας. Αν είχε σωθεί μόνο αυτό το απόσπασμα από το έργο, ποια στοιχεία θα μας επέτρεπαν να καταλάβουμε ότι πρόκειται για στάσιμο? Ποια στοιχεία περιεχομένου θα μας βοηθούσαν να υποθέσουμε ότι πρόκειται για απόσπασμα από έργο του Ευρυπίδη? Στην άσκηση αυτή, λοιπόν, εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Δηλαδή, αν είχε σωθεί μόνο το απόσπασμα αυτό, μόνο το στάσιμο, ποια στοιχεία θα μας έδειχναν ότι πρόκειται για στάσιμο, πώς θα το καταλαβαίναμε? Και δεύτερον, τι από το περιεχόμενο μας δείχνει ότι είναι κομμάτι από έργο του Ευρυπίδη? Ας δούμε λοιπόν το πρώτο μέρος της ερώτησης και θα βασιστούμε στα βασικά χαρακτηριστικά που έχει το στάσιμο. Όπως ξέρουμε, πρόκειται για ένα τραγούδι, έχει χαρακτήρα λυρικό. Είπαμε και σε προηγούμενα μαθήματα ότι έχει χαρακτήρα λυρικό, έχει πολλά εκφραστικά μέσα και πολλές ποιητικές εικόνες. Άρα, ένα από τα στοιχεία είναι ο λυρικός χαρακτήρας του. Εκφραστικά μέσα. Και έχει και ποιητικές εικόνες. Επίσης, άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η δομή του. Είδαμε ότι αποτελείται από στροφές και αντιστροφές. Επίσης, δεν έχουμε διάλογο. Δεν έχουμε αφήγηση. Δεν έχουμε υποκριτές. Επίσης, εφόσον δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχουν υποκριτές, δεν υπάρχει ούτε η δράση. Επομένως, θα λέγαμε ότι εάν βρίσκαμε μόνο αυτό το κομμάτι από το έργο, θα καταλαβαίναμε ότι πρόκειται για στάσιμο, αφού έχει λυρικό χαρακτήρα, με πολλά εκφραστικά μέσα και ποιητικές εικόνες. Η δομή είναι χαρακτηριστική, έχει στροφές και αντιστροφές, άρα πρόκειται για στάσιμο. Δεν υπάρχει διάλογος, ούτε αφήγηση, ούτε υποκριτές και δεν υπάρχει ούτε δράση. Και τώρα, σχετικά με το δεύτερο ερώτημά μας, δηλαδή με το περιεχόμενο, πώς καταλαβαίνουμε, ποια στοιχεία μάλλον μας δείχνουν ότι αυτό το απόσπασμα είναι από έργο του Ευρυπίδη. Θυμόμαστε λοιπόν ότι τα δράματα του Ευρυπίδη καταγγέλουν τον πόλεμο. Έχουν αντιπολεμικό χαρακτήρα, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές. Χαρακτηριστικό σε αυτό το στάσιμο είναι ο αντιπολεμικός χαρακτήρας, άρα η καταγγελία του πολέμου είναι χαρακτηριστική στον Ευρυπίδη και την συναντάμε πολύ έντονα και εδώ. Και θυμόμαστε ότι γίνεται αναφορά στη φύση των θεών και στο ρόλο που διαδραματίζουν οι θεοί στην ζωή των ανθρώπων. Άρα, ο Ευρυπίδης είναι αυτός που αναφέρεται συνήθως στη φύση των θεών και στον ρόλο που διαδραματίζουν, που παίζουν οι θεοί στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά και γενικότερα θα λέγαμε
ότι ο προβληματισμός και η αμφισβήτηση που υπάρχει σε όλο αυτό το στάσιμο είναι χαρακτηριστικό του Ευρυπίδη. Προβληματίζεται και αμφισβητεί διάφορες καταστάσεις ο Ευρυπίδης. Επομένως, καταλαβαίνουμε από το περιεχόμενο ότι πρόκειται για έργο του Ευρυπίδη, αφού καταγγέλλεται ο πόλεμος, αναφέρεται στη φύση των θεών και στο ρόλο που αυτοί παίζουν στη ζωή των ανθρώπων. Ουσιαστικά, οι θεοί επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και γενικότερα περιέχει προβληματισμό και αμφισβήτηση της κατάστασης.